αριθμούμε 270 παιδιά και έχουμε 17 αγωνιστικές κάθε Σαββατοκυριακό. Οι ανάγκες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ήταν από 90 χρόνια και πίσω, με αυτό που υπάρχουν σήμερα. Θέλω να πιστεύω, και εσείς πρώτοι το κρίνετε, ότι ο σύλλογός μας, η αντρική του ομάδα, κοσμεί την Αθήνα με το είδος της και την αγωνιστικότητά της. Οι ακαδημίες μας διακρίνονται παντού και σταθερά. Χρειάζεται να υπάρχει η βάση και η υποθήκη. Η βάση και η υποθήκη είναι ο χώρος. Μπορεί μια οικογένεια να μένει στο δρόμο χωρίς σπίτι? Έτσι είναι και μια αθλητική ομάδα, είτε είναι ποδοσφαιρική, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βολή, είτε οτιδήποτε. Είμαστε ο μοναδικός δήμος της χώρας που δεν έχουμε ένα γήπεδο 11x11. Τα παιδιά παίζουν μπάλα είτε στον δρόμο είτε στις πλατείες. Και στα 50 γήπεδα μπάσκετ που έχουμε, τα μετατρέπουν σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Για μένα ως πρόεδρο του συλλόγου, που δηλώνω δεν έχω κανένα, ούτε θέλω να έχω κάποιο και οποιοδήποτε πολιτικό ή επιχειρηματικό κίνητρο, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Το αν η ομάδα μας, και είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό, θα ανέλθει στην Α κατηγορία ή στη Γ εθνική, διότι έχουμε σημειώσει τέτοιες επιτυχίες. 45 χρόνια, κύριε Γαβρίλο, ο Πόψε έχει κάνει στην Α Αθηνών, στην ΕΨΑ, είναι έτσι. 7 χρόνια έχουμε κάνει στην παλαιά Α1, Β εθνική. Το πρώτο στόχος είναι αυτός. Γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε στις επόμενες διοικήσεις την κληρονομιά μιας προσφυγικής ομάδας που δεν θα ξέρει πού θα προπονείται, δεν θα ξέρει πού είναι η έδρα. Μπορείς να χτίσεις χωρίς αυτό? Μπορείτε να ρωτήσετε τα παιδιά της αντρικής ομάδας από τις 5 Αυγούστου που κάνουν προπόνηση στις 10.30 το βράδυ. Όσο για τα παιδιά των Ακαδημιών, ευχαριστούμε που με την παραχώρηση της Σχολικής Επιτροπής έχουμε 2 γήπεδα 5x5 και κάθε μήνα η ψυχούλα μας το ξέρει πώς θα πληρώνουμε 2.000 το Κολέγιο Αθηνών. Η φιλοσοφία μας είναι η εξέλιξη των παιδιών. Για όλα τα ωφέλη τα οποία περιέγραψε. Για μένα προσωπικά, και επιτρέψτε μου να το δηλώσω, όποιος είναι αδιάφορος σε αυτή τη φιλοσοφία, πόσο μάλλον δε απέναντι, εγώ θα είμαι πολύ πιο απέναντι. Θέλω να ευχαριστήσω, τελειώνοντας, πρώτα τους γονείς των Ακαδημιών. Είναι οι πιο στενοί συνεργάτες στη σχέση που έχουμε αναπτύξει. Δεύτερο και δικαίως, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Φιλοθής Ψυχικού και τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Βαρελίτη Σιμβέλη. Τρίτον, θέλω να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τους παίκτες της αντρικής μας ομάδας. Τους οποίους τους αγαπώ και τους τιμώ, γιατί τιμούνε τη βαριά φανέλα του Πόψ, ξέρουνε τι σημαίνει και μέρα με την ημέρα χαράζουν στην καρδιά τους αυτό εδώ. Νιώσε το μεγαλείο να είναι Πόψ. Έτσι θέλω να νιώσετε όλοι. Μα όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα τώρα, όπως καταλάβατε, όλες οι πάσεις έρχονται σε εσάς. Σε εσάς. Έτσι λοιπόν θα καλέσω αμέσως τώρα την Περιφερειάρχη Αττικής, την κυρία Δεναδόρου. Καλή μας χρονιά σε όλες και σε όλες. Να μου επιτρέψετε με απόλυτο σεβασμό στους πολύ σπουδαίους συμπολίτες να σας χαιρετήσω όλους στο πρόσωπο του Δημάρχου σας, του Παντελή. Ήρθα εδώ και λίγο από το μεγαλείο σας και πολύ γρήγορα σας λέω, γιατί ήρθαμε πρώτα απ' όλα να βραβεύσουμε σπουδαίους αθλητές και συμπολιτές μας. Ήρθα να σας ευνηδιάσω, όπως θα ευνηδιάσω και τον Πρόεδρο, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάνουν οι πρόεδροι των ομάδων, οι πολιτικοί κτλ. Αθόρυβα και δυνατά,
δουλέψαμε ώστε πραγματικά η ΚΤΥΠ να παραχωρήσει εκείνο το κομμάτι.